Πρώτο σχόλιο της βραδιάς είναι από τον Κώστα Νικολακόπουλο, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Κώστα, πώς είσαι? Καλησπέρα, καλά είμαστε. Κανονικά θα έπρεπε να πούμε σήμερα ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κανένα παιχνίδι του Ολυμπιακού, να δούμε με ηρεμία και ησυχία όταν παίζεις με τον Νεοφώτιστο σε ολόκληρο το παιχνίδι με παίχτη παραπάνω και κερδίζεις έτσι. Αλλά ας πούμε ότι είδαμε τον Ολυμπιακό να αλλάζει τη μισή ενδεκάδα του σε σχέση με το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης, να έχει και παίχτες, να βάζει τον Αλεξανδρόπουλο πρώτη φορά βασικό, να παίζει ο Σκάρπα με μια προπόνηση στην κυριολεξία σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, να είναι μια ενδεκάδα λίγο έτσι περίεργη στο δεύτερο ημίχρονο, όπως ήρθαν τα πράγματα, τα έπαιξε όλα για όλα ο προπονητής. Με φορτούνι στα χάφε, σε αυτό το σημείο νομίζω έγινε η αλλαγή που αναφέρεις κιόλας. Όχι, με τον Σκάρπα που έπαιξε και αυτός οκτάρι. Τριπλή αλλαγή. Ξέρουμε ότι είναι πιο θετικό γενής παίχτης. Παρεπεπτόντως να πούμε ότι πήρε πρωτοβουλίες και αυτό ήταν ευχάριστο. Έβγαλε μια προσωπικότητα στο παιχνίδι του Σκάρπα. Δεν έβγαλε όμως ποιότητα στα σουτ και στις πάσεις για δημιουργία ευκαιρίας. Και νομίζω ο Κώστα έδειξε και ότι έχει αντίληψη του χώρου και σε ένα τακουνά και ένα πάτημα που κάνει μέσα στην περιοχή σε μια ευκαιρία του Ολυμπιακού. Φαίνεται να χρειάζεται χρόνο. Είναι καλός παίχτης. Ναι, χρειάζεται χρόνο, αλλά φαίνεται ότι έχει τα στοιχεία τουλάχιστον. Είναι καλός παίχτης ο Σκάρπα. Ήταν ο καλύτερος παίχτης στο περασμένο πρωτάθλημα Βραζιλίας, μην ξεχνάμε. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι δεν μας άρεσε ο Ολυμπιακός και για αυτό το παιχνίδι, όπως και την Πέμπτη. Για την ακρίβεια μας άρεσε μόνο τα πρώτα 25 λεπτά, ο πραγματικά πίεσε, έκανε ευκαιρίες, ήταν καλός. Αλλά στη συνέχεια, δεν ξέρω, από το 25 ως το τέλος, το μόνο που είδαμε κατά βάση είναι δύο καλές προσωπικές ενέργειες, μία του Μπιέλ και μία του Φορτούνη, το γκολ δηλαδή του Μπιέλ και το πέναλτι που κέρδισε ο Φορτούνης. Και έτσι ήρθε αυτή η νίκη, με τη βοήθεια και της τύχης, αφού ο Πανσεραϊκός είχε τη δυνατότητα να προηγηθεί, αλλά έχασε το πέναλτι. Να πούμε ότι ήταν σωστές οι αποφάσεις που υπήρξαν εν τέλει διαιτητικά με τη βοήθεια και του ΒΑΡ, και αυτό είναι ευχάριστο σίγουρα και για την αποβολή του Μπιέλ και για το πέναλτι του Πανσεραϊκού. Στην αρχή δεν τα είδε ο διαιτητής, ο Παπαδόπουλος, τα είδε όμως ο Παπαπέτρου και τα υπέδειξε και πολύ καλά έκανε, όπως ήταν σωστή βέβαια και η απόφαση για το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Περιμένουμε πολύ περισσότερα πράγματα από τον Ολυμπιακό, έβγαλε μια κούραση. Αλλά μη λέμε τώρα, έπαιξε ένα παιχνίδι με 10 παίχτες ο Πανσεραϊκός. Ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι γιατί ήταν χωρίς κόσμο και ποτέ δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Αλλά από την άλλη όταν παίζεις με τον Νεοφώτη στο 90, πόσο κράτησε το παιχνίδι, 95 λεπτά με παίχτη παραπάνω, περιμένεις πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που είδαμε από τον Ολυμπιακό, είναι αλήθεια. Κάποιες φορές ήταν φανερό κιόλας ότι υπήρξε έλλειψη χημίας μες στο παιχνίδι. Αυτό είναι αποδεκτό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ο Ολυμπιακός εξτρά ποιότητα μεσοεπιθετικά. Είναι φανερό νομίζω. Είναι φανερό. Αυτά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Νικολακόπουλο στο πρώτο σχόλιο.